Έχει ένα θέμα στο οποίο σημερίζεστε και εσείς, ότι συνιστά μια αγωνία και για τη ΔΕΗ και για το περιβάλλον. Η ρευματοκλοπή είναι στο 5%, είναι πολύ ψηλός συντελεστής. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όλοι καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική πίεση μπορεί και τα λοιπά να οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, αλλά δεν δικαιολογεί σε οποιοδήποτε συνθήκες, με δεδομένο όλο το θεσμικό πλαίσιο, την προσφυγή στη ρευματοκλοπή. Τώρα, τις μετρήσεις κάνει ο ΔΕΔΙΕ και όχι η ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΙΕ παρακολουθεί και μεταφέρει τα στοιχεία. Στο ιστορικό υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Ο ΔΕΔΙΕ πιστοποιεί τη ρευματοκλοπή, προφανώς. Και η ΔΕΗ από την πλευρά της έχει ένα αυτόματο σύστημα με το οποίο, αν θεσμοθετείται με πολύ μεγάλη απόκληση για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν γίνεται αυτόματα, προκύπτουν τότε ενδείξεις ότι τιμολογείται πλέον διαφορετικά, ακριβώς όπως προβλέπεται η περίπτωση ρευματοκλοπής. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, προφανώς, αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχουν η διαδικασία των ενστάσεων, η οποία ενεργοποιείται και η οποία οδηγεί σε αυτό που επικαλεστήκατε στην αρχή, στην ανάγκη δηλαδή ο ΔΕΔΙΕ επί τόπου να προβεί σε επανέλεγχο και επανεξέταση. Σε αυτή την περίπτωση, στην οποία περίπτωση ο ΔΕΔΙΕ πιστοποιεί ότι όλη αυτή η πολύ μεγάλη απόκληση που υπάρχει δεν υπήρξε ρευματοκλοπή, η ΔΕΗ ακυρώνει την επιπλέον χρέωση και ο πελάτης αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως έχει μετασυμφωνηθεί έντα. Τελευταίο σημείο και σημαντικό, νομίζω ότι η ΔΕΗ προσφέρει το πακέτο ρυθμίσεων και για αυτούς που έχουν υποπέσει στη ρευματοκλοπή. Προφανώς δεν μπορεί να είναι εξίσου ευνοϊκές οι ρυθμίσεις με αυτές των αυτών που είχαν αδυναμία πληρωμής και οι οποίες εντάσσονται σε ένα λίγο πιο, προφανώς πιο ευνοϊκό σύστημα ρυθμίσεων. Η εξίσωση προφανώς δεν μπορεί να γίνει, διότι άλλο θέμα αδυναμία πληρωμής, στην οποία περίπτωση γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ένα σύστημα ρυθμίσεων που να διευκολύνει τους καταναλωτές, και άλλο φυσικά η ρευματοκλοπή. Επαναλαμβάνω, και στην περίπτωση αυτή το σύστημα ρυθμίσεων της ΔΕΗ, όπως έχει διαμορφωθεί, είναι πολύ ικανοποιητικό.